Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Λοιπόν, δεν ξέρω, νομίζω δεν ήσασταν παρόν εχθές βεβαίως στη Βουλή, αλλά ενημερωθήκατε για το τι λέχθηκε και κυρίως βεβαίως και για τις δηλώσεις του κύριου Σιζόπουλου, ο οποίος ο άνθρωπος είναι ταγμένος σε ένα σκοπό που έχει να κάνει με το ΓΕΣΥ, ετοιμάζει και προτάσεις νόμου σε κάθε περίπτωση. Εσείς να πάρουμε τα πράγματα από εκείνο το σημείο που ανησυχούσατε και πήγατε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σας είπε πάνω από το πτώμα μου να αλλάξει η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Ναι, κυρία Σάβα, φαίνεται ότι δεν είναι φαντασιώσεις μας, οι ανησυχίες μας, ότι κάποιοι κινούνται στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο για αλλαγή της φιλοσοφίας και της αρχιτεκτονικής του Γενικού Συστήματος Υγείας. Και αυτά έχουν αναδειχθεί και χθες στη συζήτηση που έχει γίνει για τους προπολογισμούς του Γενικού Συστήματος Υγείας και του ΟΚΙΠ. Και γι' αυτό έχουμε ανησυχήσει, γι' αυτό είχαμε πάει και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος με μια δήλωση η οποία νομίζω ότι δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση, έχει δώσει το στίγμα και την θέση της κυβέρνησης Νίκο Αναστασιάδη, ότι ο νόμος του Γενικού Συστήματος Υγείας δεν πάει στη Βουλή και δεν θα γίνει καμία τροποποίηση η οποία αφορά τη φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική του ηγεσία. Θεωρείτε ότι οι αναφορές χθες του αναπληρωτή Προέδρου Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν τέτοιες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επιχειρείται αλλαγή φιλοσοφίας, γιατί ο ίδιος εξής ότι δεν είναι αυτό που επιθυμεί κάποιες αλλαγές για βελτίωση. Έχει ανησυχήσει γενικά οι δηλώσεις χθες και ειδικά η αναφορά του αναπληρωτή Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού που αφορούσε των κύριων πυλώνων του Γενικού Συστήματος Υγείας, αλλά και τις αναφορές που έγιναν από άλλων κομματικών ηγέτην, ο οποίος χαιρέτησε τις δηλώσεις αυτές και είχε πει ότι μαζί θα φέρουν αλλαγές στο Γενικό Σύστημα Υγείας και είχε αναφερθεί σε ποιες αλλαγές. Είναι ο κύριος Σιζόπουλος. Ναι, ο κύριος Σιζόπουλος, ο οποίος έχει αναφερθεί σε ποιες αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες ευνοούν τους ειδικούς γιατρούς εκτός του ΓΕΣΥ και νομίζω θα πρέπει ο καθένας να διερωτηθεί γιατί γίνεται αυτό και μάλιστα αλλαγές οι οποίες πραγματικά εκτροχιάζουν πλήρως. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Κλούμα, είδατε την αντίδραση από πλευράς δύο πρώην υπουργών της παρούσας κυβέρνησης. Η αντίδραση χθες, δεν ξέρω, σχολιάστηκε, ήταν λίγο νοχελική του νυν Υπουργού Υγείας, παρότι και ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ. Νομίζω ότι και ο νυν Υπουργός Υγείας, εφόσον ήταν και παρόν και στις συναντήσεις, ναι, βέβαια στις συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απουσίαζε σε υποχρέωση που είχε με το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η διευθύντρια του Υπουργού Υγείας. Νομίζω την κατεύθυνση και θέση της κυβέρνησης έχει δώσει με σαφέστατον τρόπο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος καθορίζει και πολιτική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν να πάμε στην Πιδάρου, κύριε Κουλούμα, στον Δησί. Ναι, τι διαβεβαίωσεις έχετε από εκεί? Είχαμε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και την αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Με τον κύριο Ναβέρο Νεοφίτου, πραγματικά στη συνάντηση είχαμε πλήρη ταύτιση απόψεων. Και όταν λέω πλήρη, ούτε ένα σίγμα δεν έχουμε διαφωνήσει. Άρα και αυτού πάνω από το πτώμα του θα αλλάξει η φιλοσοφία σας, έχει διαβεβαιώσει. Έχει ξεκαθαρίσει και σε εμάς και στις τα συμπεράσματα γύρω από τα θέματα αυτά, αλλά και σε δημόσιες δηλώσεις που έχουμε κάνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι δεν αλλάζει η φιλοσοφία και η αρχιτεκτονική του συστήματος. Αυτό το οποίο πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε και έχουμε συμφωνήσει πλήρως, είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα υγείας που αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα. Πρώτοι εμείς έχουμε αναδείξει αυτά τα προβλήματα επανειλημμένα. Ναι, πρέπει να βελτιώσουμε τα προβλήματα που πλησιάζονται. Πρέπει να εφαρμόσουμε νέες κανονισμούς, διαδικασίες. Πρέπει να προχωρήσουν και μεταρρυθμίσεις πέραν από το Γενικό Σύστημα Υγείας που θα στηρίξουν την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και έχουμε συμφωνήσει πλήρως. Ναι. Ήταν παρόν και ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτή τη συνάντηση σήμερα? Όχι. Ήταν παρόν οι δύο βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε